Ήρθα εδώ πέρα για να ζητήσω τη συμβουλή σας να με βοηθήσετε και να σταματήσει τις πρωινές δουλειές η μητέρα. Μάλιστα. Έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή ξενυχτά όλη τη νύχτα. Και έχω το. Εντάξει, βλέπω το TikTok. Είναι δύσκολο. Δεν είναι, όχι, δεν είναι εύκολο να κοιμάσαι εσύ. 5 η ώρα το πρωί, ό,τι ώρα τελειώσει. Εσύ το πας σε όλο TikTok τη νύχτα. Ναι. Από τις 7 η ώρα, 8 η ώρα το πρωί. Δηλαδή να κάνει τις δουλειές με τη σκούπα, το φαράς, την ηλεκτρική που κάνει θόρυβα από τη στιγμή που εγώ μόλις έχω κοιμηθεί, έχω κλείσει τα μάτια μου. Είναι τραγικό όλη αυτή η φάση. Της είχα κάνει φασαρίες και δεν καταλάβαινε. Και κάθε πρωί δεν ξυπνάμε, δεν έπρεπε από το σπίτι. Έρχεται με τη χλωρίνη μέσα. Θα κοιμούνται και όλοι οι άνθρωποι με το δικό σου ωράριο, δεν γίνεται. Όχι, αλλά το να απαιτούσα να γίνει η ώρα διαφορετική μετά τις 12. Μπρέσαι, εσύ την άκρη. Και μου θυμίζεις, Μαρία, δεν μπορώ να καταλάβω, κάποια στάρ του εξωτερικού. Νικόλ Κίτμαν. Νικόλ Κίτμαν. Είσαι έτοιμη να δεις τον εαυτό σου, αλλά Νικόλ. Είμαι πανέτοιμη. Ναι. Ανυπομονώ. Οκ. Ο καθρέφτης είναι για σένα. Είσαι έτοιμη να δεις τον εαυτό σου, αλλά Νικόλ. Εγώ είμαι αυτή. Το live απόψε, κυρίες και κύριοι, για το House of Fame. Και απόψε ήρθε η ώρα της κρίσης. Θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους στην Κριτική Επιτροπή, που απαρτίζεται από τους αγαπημένους καλλιτέχνες Φουρέιρα, Γιάννη Πλούταρχο και τη Γαρμπή. Πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε τη Φουρέιρα. Εν τέλα, Φουρεράι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία μου. Σία, μη κλάψεις. Σία, μη κλάψεις. Το έχεις. Πάρα πολύ όμορφα μαζί μας. Ποια είναι η διαδικασία, Φουρέιρα? Εξήγησέ μας δηλαδή, τι θα δούμε σε λίγο. Γιατί στην Αλβανία. Δεν ξέρω αν σ' ακούνε, νομίζω ότι δεν σ' ακούνε. Εδώ είμαστε έτοιμοι όμως. Έχετε τα φιλιά της κυρία Σίας. Με δουλεύεις. Η αλήθεια είναι, Σία μου, πραγματικά πως τα Πλούτακος. Παιδιά. Λες τώρα, τι μου λες. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Θα σας παρακολουθήσουμε. Πολύ. Δεν μπορώ, φέρνω το επίπεδο μου. Φέρνω το επίπεδο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να στείλουμε και χαιρετισμού σε μια κοινή γνωστό. Άνεργος είμαι. Βέβαια, να στείλουμε. Στην Ειρήνη Μακρυπούλια, που είναι φίλη μας. Η Ειρήνη Μακρυπούλια είναι φίλη σας. Ναι. Τι είπατε! Φίλη μας, φίλη μας. Φίλη μας όμως. Ειρήνη. Ειρήνη. Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Ξέρω για ποια Ειρήνη Μακρυπούλια μιλάνε, γι' αυτό έχω ταραχτεί. Έχουμε πρόβλημα. Όχι, είμαστε φίλοι. Φίλοι. Ναι, πάντα. Όταν είχατε κοπέλα, τη γνώρισες. Ναι. Τώρα δεν τη μιλάς, δηλαδή. Με κάθε πρωί δεν πρέπει να ξυπνάμε. Δεν έπρεπε από το σπίτι. Μιλάω. Α. Αλλά έχει και αυτή αγόρι. Α. Έχει αγόρι, Ειρήνη. Ναι. Σταμάτα, ρε. Ωραία. Θα τα μάθω. Θα την πάρω τηλέφωνο. Περάσετε ωραία στη ζωή σας. Στα τσακίδια. Και την Ειρήνη σε απόσταση. Ναι. Αλλιώς θα το μάθω. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για έναν άνθρωπο με πάρα πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ξεκίνησε από το μηδέν και έφτασε σήμερα να έχει ό,τι θέλει. Μια ιδιαίτερη εξέλιξη της ούτως ή άλλως μέχρι τώρα πίστευτης ζωής του. Κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Νίκος. Είναι κοντά μας. Εσύ ήσουν ένα παιδί που ξεκίνησε από το πουθενά. Εγώ αυτό που έχω μάθει καλά στη ζωή μου είναι ότι όσο επιτυχημένος είσαι, όσα πολλά λεφτά και να έχεις, αν τα χάσεις με 0 ευρώ στην τσέπη που λέμε έτσι λαϊκά, εγώ θα τα ξαναβγάλω. Και κατάφερες να φτάσεις να δημιουργήσεις μια αυτοκρατορία δική σου. Και σήμερα μου ήρθες εδώ με το δικό σου αεροπλάνο. Καλέ, εγώ δεν υπάρχει. Έτσι, με το σωματοφύλακά σου. Έχεις γραφεία σε όλο τον κόσμο. Εκεί που είχα πάρα πολλά λεπτά δεν είχα τίποτα. Άνοιγα το ντουλάπι και δεν είχα μακαρόνια. Ξέρω, ακούγεται περίεργο, αλλά δεν είχα. Κλείσε τα μάτια για λίγο και θυμίσου το πρώτο το φιλί σου, την πρώτη αγκαλιά. Κλείσε τα μάτια, δεν θα το μετανιώσεις κι έτσι απλά θα νιώσεις τη βλέπει η καρδιά. Και δεν βλέπω και ιδιαίτερο νόημα και στο τσάι, να σου πω την αλήθεια.